Όλοι καλώ ήρθατε. Καλώ μέρα. Καλημέρα, Παύλε. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό με του uh, Σπαρτιάτε ναι. και από τα όσα έγιναν και όσα uh, γίνονται, διότι έχει και ενδιαφέρουσε πληροφορίε, τι οποίε έγραφε και χθε στη Δημοκρατία. Ναι, καταρχά το αυτό κόμμα αυτό ανακηρύθηκε από τον Άριο Πάγο. Έγινε δηλαδή ο έλεγχο νομιμότητα, αλλά αν παρατηρήσατε σε όλη τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, δεν το επιτέθηκε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Έκαναν διακαναλική μάλιστα, μεταδόθηκε, όπου ερωτήθηκε νομίζω ότι ο κύριο Τίνκα για την υποστήριξη από τον uh, Καστιάρη. Απάντησε θετικά. Η μοναδική αρνητική αναφορά που υπήρξε ήταν νομίζω στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση τη Νέα Δημοκρατία στην, uh, στην Αθήνα την Παρασκευή. Σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας όμως ποτέ δεν ακούστηκε κάτι εναντίον αυτού του κόμματος. Τώρα υπονοεί εσύ ότι την Παρασκευή είχε φανεί στι δημοσκοπήσει ότι πλέον υπήρχε καθαρή ναι, δυναμική εξουσία. Κάποιοι ήλπιζαν, είναι αυτό που ονόμασα μυστικό σχέδιο <σχεδιά> Ντεμέκ. <σχεδιά> κάποιοι <σχεδιά> ήλπιζαν ότι τα ντόπερμαν των Σπαρτιατών θα κατασπαράξουν τα μικρότερα σκυλάκια ράτσα εντό εισαγωγικών, εν πάση <σχεδιά> Δεν μιλάω υποτιμητικά για τα άλλα κόμματα. Μια παρομοίωση χρησιμοποιώ. Που ήταν τα υπόλοιπα μικρά κόμματα τη δεξιά, ότι όλα θα έπεφταν κάτω από το 3% και θα πηγαίναμε σε μια πεντακομματική, βαριά-βαριά εξακομματική. Ό, ότι εν τα μικρότερα κόμματα που βρίσκονταν εκ δεξιών τη Νέα Δημοκρατία θα έτρωγαν το ένα τι άρκε του άλλου ακριβώς, και θα έμεναν Ακριβώ. Αλλά υπάρχουν πράγματα που εκφεύγουν τη διανία των πονηρών καμιά φορά και τα αποτέλεσματα είναι εντελώ διαφορετικά. Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση έχουμε τρία κόμματα στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση δείχνει ότι κανεί δεν κατάλαβε τίποτα. Κύριε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στου παρτιά και στη Νίκη. Ε, και στον κύριο Βελόπουλο, βεβαίω. Σε ό,τι αφορά του τους, τους παρτιάτε, προεκλογικά υπήρξε η γνωστή απαγόρευση. Υπήρξε απαγόρευση συμμετοχή κόμματο, η οποία είναι κόντρα στο Σύνταγμα με βάση όσα είπε ο και ο πρώην πρόεδρο του Βουλή Επικρατεία, ο κ. Σωτήρη Ρίζο, η οποία όμω επικυρώθηκε ω νομολογία πλέον από το Α1 τμήμα του, του Αρίου Πάγου. Μετά από τι εκλογέ, μάλλον και λίγο πριν, άρχισε η φιλολογία, έχει ακουστεί και από εδώ, από γκουρού, αλλά και από πολιτικά πρόσωπα. Μήπως να αυξήσουμε το πλαφόν από το 3% στο 5% να μην μπαίνει ο κάθε ένας μέσα. Ναι. Πάλι, λέ, δεύτερο. Λέ, λέγεται και γράφεται. Δεύτερο. δεύτερο. Τρίτο τώρα, πολλαπλώς. ε, μπήκαν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή να πέσουν με απόφαση του εκλογοδικείου. Τι μας δείχνει τώρα ανεξάρτητα ε, από το ιδεολογικό προφίλ αυτού του κόμματος ε, η όλη η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν η δημοκρατία να απαντά στου φασίστε με λιγότερη δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν η δημοκρατία να απαντά στους αρνητέ τη ελευθερία με λιγότερη ελευθερία. Διότι αυτό θα έχει τα εντελώ αντίθετα αποτελέσματα. Αν θέλουν να είναι τίμοι, α πάνε να βρουν 250.000 άνθρωπου που ψήφισαν αυτό το κόμμα και από ό,τι φαίνεται το, το ψηφίζουν σταθερά ε, κατά το μάλλον ήττον από το 2013 μέχρι και σήμερα ε, ας τους βρουν και ας τους απαγορεύσουν την ψήφο. Γιατί τελικά α, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνει το πολιτικό μας σύστημα δεν είναι ότι υπάρχει ζήτημα με το κόμμα Κασιδιάρη. Είναι ότι υπάρχει σταθερά ένα 5% στα δεξιά του συστήματος πολιτών οι οποίοι από το 2013 μπήκε φυλακή ο Κασιδιάρης, μπήκε φυλακή ο Μιχαλολιάκο. Εξαφωνίστηκαν mm. από τα μέσα ενημέρωση. Ναι, mm. mm. δεν είναι κανεί. Υπάρχει, πια. υπάρχει απαξία κτλ. Και, και αυτοί οι άνθρωποι, και μάλιστα η νεολαία σε ποσοστό 10%, ψηφίζουν σταθερά αυτή είναι την επιλογή. Αν λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα, και αφού η κυβέρνηση δεν έχει προλάβει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, Μόνο ότι υπήρχε πρόταση στην προηγούμενη αναθεώρηση να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, ε, α του βρουν λοιπόν να του απαγορεύσουν. Δεν υπάρχει αυ... κάτι καλύτερο από αυτό, θα είναι πιο τίμιο. Να σου Βλέπουμε τώρα να αναπτύσσεται μια συζήτηση για το, για το, για το αν μπορεί είναι στο εκλογοδικείο να καταπέσει η εκλογή των Σπαρτιατών. Ναι. Μα έλεγε ο κ. Λασκαράτο, ο καθηγητή Λαζάρατο. Συγγνώμη. Εξαιρετικό. δικαίου, εξαιρετικό πραγματικά. Ότι μπορεί να κηρυχθεί το υποπροποθέσει ναι. από το κόμμα. Το ερώτημα πολιτικά ξέρει ποιο είναι. Έστω ότι αύριο νομικά βρίσκεται ένα τρόπο και κηρύσσεται το έκτο τη Σπαρτιά τη. Ναι. Στι επόμενε εκλογέ, τι ευρωεκλογέ. Ε, εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα ποσοστό που θα τα είναι 10%. Πολιτικά, ξέρω εγώ. τα πολιτικά και τα κοινωνικά θέματα, αγαπητή Νικόλα και αγαπητή Παύλα, δεν λύνονται με, μόνο με νομικό τρόπο, λύνονται με πολιτικό τρόπο. Δηλαδή, τόσα χρόνια, γιατί υπάρχουν αυτοί οι πολίτε τόσα χρόνια και άλλοι που προσθέθηκαν στα άλλα κόμματα, Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν για το γεγονό ότι η Ελλάδα λέει ότι εγώ θα έχω χωρικά υδατά 6 μίλια σκέτο στο Ανατολικό Αιγαίο και όχι 10. Και αυτό τους ενοχλεί. Δεν βρίσκουν απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κέντρο αριστερά, και αφού δεν βρίσκουν απάντηση στα ίμι συστημικά κόμματα, μπασουριτός κάποτε αντισυστημικά, πάνε εκεί που δεν κοιτούσαν ποτέ στο παρελθόν. Στο, στο άλλο άκρο. Συγγνώμη, τώρα λε ναι. ότι υπάρχουν και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ψήφισαν του παρτιάτε, α πούμε. Εγώ δεν λέω αυτό, το λέει ο Γιώργο Μαύρο. Η MRB είπε ότι ένα μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό ε, των ε, το ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πυροελάχιστο, δηλαδή 0,5-1% ενδεχομένω επέλεξε αυτό το κόμμα. Γιατί μα κάνει εντύπωση αυτό, Ποιοι είναι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο 37% εκτό από το 3% το παραδοσιακό του ΣΥΡΙΖΑ, ε, του Ένα πολύ παιδί. μεγάλο κομμάτι του Ήταν παπανδρεϊκό, παπανδρεϊκό, ορθόδοξο, παπανδρεϊκό. πασόκ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν λοιπόν και νίκη, ένα κομμάτι, όσο και αν ε, ε, παράξενο, γιατί έχουν ευαισθησίε με τη θρησκεία, αλλά ναι, ψήφισαν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Και γιατί μα κάνει εντύπωση που διανύεται τόσο εύκολα όλο αυτό ο άνθρωπο από τη μία άκρη στην άλλη. Ναι. Νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Δεν είναι. Όταν οι πολίτε δεν βρίσκουν ε, τον εαυτό του ε, στι λέξει των κομμάτων, ψάχνουν να βρουν κάπου απεγνωσμένα ε, διέξοδο, ακόμα και στου φασίστε. Αυτό το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνει η δημοκρατία. Αντί λοιπόν να αλλάξουν τα κόμματα τη ρητορία του, την προσέγγιση του για θέματα που αφορούν την πατρίδα, την ιστορία, τα χωρικά μα ύδατα, το πώ διδάσκονται συγκεκριμένα πράγματα στα σχολεία, πάνε στο αντίθετο άκρο, πάμε να απαγορεύσουμε με διοικητικά μέτρα. Μανώ, Τι διάβολο α... ελεύθερη δημοκρατία είναι αυτή, με συγχωρείτε. Πήγαν, γύριζε όλη η Νέα Δημοκρατία ε, στη, στη Μακεδονία επί 15 μέρε. Πήγαν στην πιερία επανειλημμένο και πρωθυπουργό και στελέχτη τη Νέα Δημοκρατία. 9% η νίκη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, στήθηκαν και μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ντε πατριώτε πατριώτες και ντε μεκ πιστοί. Τους ηρωνέθηκαν κιόλα. Και κομματίδια. 7% είναι, <συσίλοι> 20% όλοι μαζί. Υπάρχουν Δεν κατάλαβαν και... ότι αποδοκιμάζονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι για να αποδοκιμάζονται κάτι κάνουν λάθο ή ίδιοι με την πολιτική του. Είναι λάθο. ή είναι... Ε... Νέα στρατηγική και νέο προσανατολισμό τη Νέα Δημοκρατία. Και τι εννοώ, Μήπω ο κ. Μητσοτάξη έχει κάνει την επιλογή να πάει προ το κέντρο, προ την κεντροδεξιά και να αφήσει χώρο στα δεξιά του, ε, και μήπω από την άλλη πλευρά έχουμε και στην Ελλάδα αυτή την συντηρητικοποίηση, ω υπό... ρι... ριζοσπαστικοποίηση παστικοποίηση προ τα δεξιά Αν που είναι έτσι, και στην Ευρώπη. Αν είναι να το δεχτώ απολύτω, ότι είναι μια πολιτική που θε να πα στο κέντρο. Όταν θε λοιπόν να κάνει αυτή την πολιτική, αδιαφορεί τι γίνεται στα δεξιά σου. Ε, δεν κοιτά κάθε φορά που κάποιο άλλο διεκδικεί την είσοδο του στη Βουλή να τον χαρακτηρίζει μία κομματίδιο, μία ντεμέκ πιστό, μία ντεμέκ πατριώτη. Ε, πατριώτη. Γιατί υπάρχουν και πολίτε οι οποίοι όταν ένα κόμμα ξεχνά για κάποιου την αντίληψή του έτσι. Ξεχνά τα θέματα της προσέγγισης στην, στην, στη θρησκεία. Ε, θεωρούν ότι ένα κόμμα που ξεχνάει τη θρησκεία είναι ντεμέκ δεξιά στο τέλος. Mm -hmm. Και πάνε σε, σε αυτό που θεωρούν αυθεντική δεξιά. Ναι, ναι. Ε, από την αυθεντική δεξιά βεβαίως μέχρι την ακροδεξιά και την αζεστική δεξιά υπάρχει μια απόσταση. Άλλο η αζυστική αλλά... δεξιά, ναι. έτσι, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, σαφής διαχωρισμός. Ε, με τους φασίστες δεν συζητάμε, με αυτούς που είναι σε ηγετικέ ομάδες ε, ε, κομμάτων οι οποίοι ε, ε, ενστερνίζονται τον φασισμό και τον ανιζυσμό υπάρχει κάθετη διαχωριστική γραμμή μαζί τους. Mm. Αλλά έχω την ε, φρικτή υποψία... Ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν ε, τα κόμματα αυτά ε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 250.000 από αυτούς, ε, ναζιστές, ναζιστές, αν είναι το ε, 1% είναι ζήτημα ή υπόλοιποι. Ειδικά ας πάμε στους ψηρικάδες, 17-24, νομίζουν ότι ψηφίζουν ε, ε, τους παρτιάτε επειδή αγαπούν το Χίτλερ ή επειδή θεωρούν ότι θέλουν μια φωνή που στο μυαλό τους... Στο μυαλό τους είναι αντισυστημική επειδή στο κοινοβούλιο βλέπουν να, να γίνονται πράγματα που δεν τους αρέσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όταν τα κόμματα τα μεγάλα, τα κλασικά δεν έχουν εθνικό λόγο, πάει όλα στο Μάλιστα. Στον εθνικιστικό λόγο. Τώρα. Όπου δεν έχουν λαϊκό λόγο και είναι ελκύστικα, πάει, ε, πάει στο λαϊκίστικο λόγο ο πολίτης. 725.000 άνθρωποι ήταν αυτοί. Πώ ψήφισαν, 4 εκατομμύρια ψήφισαν, Πέντε. Κοίταξε, ναι. αν αθροίσουμε τα ποσοστά του των μικρότερων κομμάτων, είναι τρίτη δι... των δε... μικρότερων δεξιών ναι. κομμάτων ή ναι. ακροδεξιών, είναι τρίτη δύναμη στη δημοκρατία. Ωραία, έτσι. αυτό λοιπόν εμένα που πραγματικά με πειράζει, γιατί το βλέπω, το ξαναβλέπω, είναι ότι η ακροδεξιων ειναι τριτη δυναμη στη βουλή. ωραια αυτο λοιπον που πραγματικα με πειραζει γιατι το βλεπω το ξαναβλεπω ειναι οτι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αντί να προσεγγίσει τα προβλήματα για να τα λύσει με ιδεολογικού όρου, με πολιτικού όρου, με κοινωνικού όρου, να, πια... να ψάξει να βρει αυτά τα παιδιά. Για να, να καταλάβει γιατί ακριβώ πήγαν προ τα εκεί. Μανώλη, γιατί πάντως... έφυγαν, ε, ε, απαντάμε διοικητικά μέτρα. Βάζει ω εχμή ε, για αυτή τη ε, σχέση το, τα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική. Όχι ε... μόνο. Πάντω, ήταν το πρώτο το οποίο ανέφερε ναι. για παράδειγμα. Ω παράδειγμα, ναι. Ε, επειδή έχουμε και το σχηματισμό τη κυβέρνηση, τοποθετείται ο κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και χωρί αναπληρωτή υπουργό. Δηλαδή παίρνει μια λευκή επιταγή στην ουσία για τη διαχείριση τη εξωτερική πολιτική. Εκεί τι βλέπει, οι κινήσει που προμηνύονται να γίνουν σε αυτό το επίπεδο θα ενισχύσουν την διαμαρτυρία στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ενδεχόμενο, εάν και πιστεύω ότι στο τέλο, αν υπάρξει λύση με την Τουρκία, θα υπάρχει τρόπο να περάσει στην κοινή γνώμη όπω πέρασε και η συμφωνία των, των Πρεσπών. Επειδή έχουν αλλάξει οι καιροί. Αλλά ότι ενδεχομένω στα δεξιά αυτό να παροξύνει τα πράγματα ε, είναι σαφέ. Ε, το ζήτημα δεν είναι αν μπήκε ή δεν μπήκε να πει στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί και η πρέσβης κ. Παπαδοπούλου, που πήγε ω Υπουργό, είναι εξαιρετικά έμπειρη, όσο τουλάχιστον ακούω, δεν την γνωρίζω προσωπικά. Ε, το ζήτημα είναι ε, ότι πια είναι δρομολογημένα τα πράγματα. Τα έχουν ξαναπεί ούτω ή άλλω για, για το Αιγαίο. Αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση μέσα στην κρίση του ορού Ρέιτ, 6 μίλια χωρικά είδωτα στο ανατολικό Αιγαίο, θα επικυρωθεί και με συμφωνία. Και απλώ ο κύριος Γεραπετρίτης που το είχε πει τότε θα είναι ο άνθρωπο που θα την υπογράψει τη, τη συμφωνία. Προφανώ αυτό σε ένα κομμάτι του, των πολιτών δεν θα αρέσει. Θα υπάρχει μια άλλη μεγάλη μερίδα των πολιτών που θα λέει και τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο, και τι θα, γιατί να μην αγοράσουμε την ειρήνη, και γιατί να μην υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία σύμφωνο μη επίθεση, και γιατί να μην μειωθούν οι εξοπλισμοί. Με αυτό το περιτύλιγμα και αυτή την κορδέλα θα παρουσιαστεί η συμφωνία. Και ενδεχομένω επειδή η κοινή γνώμη είναι κουρασμένη, εγώ δεν έχω αυταπάτε ότι μπορεί να περάσει και με σχετική άνεση η συμφωνία αυτή. Αλλά ναι, στα δεξιά να δημιουργήσει ζητήματα. Δεν είναι όμω το μοναδικό. Ε, υπάρχουν κόμματα τα οποία προέβαλα μέσα στην προεκλογική εκστρατεία πώ είναι τα σχολικά μα βιβλία. Δηλαδή, και υπάρχει κόσμο που είχε ευαισθησία γι' αυτό πώ είναι τα σχολικά βιβλία. Δηλαδή, ακούστηκαν παραδείγματα ότι σε σχολικό βιβλίο μέχρι πέρσι ε, ο Σάξο Ιδραυλικό 24 έκανε ετών, έκανε σχέση με τη 12χρονη. Κάνουμε δημόσια ολόκληρη ιστορία για τη 12χρονη του του Περισσού, του, του Κολονού, συγγνώμη, και μέσα στα σχολικά βιβλία υπάρχει αυτή η ιστορία. Ή υπάρχει σε άλλο κομμάτι, σε άλλο σχολικό βιβλίο η, η, φράση ότι στις 28 Οκτωβρίου του 40 οι Ιταλοί μας στήριξαν τον πόλεμο και εμεί πήγαμε στα υπόγεια. Μα καλά, Γιώργο Θεοτικά, Θεοτοκά, δεν λέω κανένα δεξιό, Γιώργο Θεοτοκά, ο οποίος ήταν ο θείος του Νίκου Αλεβιζάτου. Να διαβάσουν τα ημερολόγια κατοχή, να δουν τι έκανε ο ελληνικό λαό το 1940. Δεν διάβασε κανένα. Και διακρίνεις για να ελληνικό έλλειμμα από και... όμως, ε, λες ό,τι αντιλαμβάνουμε. Προφυσικά αυτά όμω κοστίζουν. Δηλαδή υπάρχει ένα τι... μεγάλο κομμάτι κόσμου που αποφασίζει στην κάλπη με βάση τα ευρώ και την τσέπη του, και αυτό είναι πολύ ε, λογικό βεβαίω, γιατί από την οικονομία. Δεν είναι, όλα. είναι αυτό το μεγαλύτερο υπάρχει... κομμάτι του κόσμου τώρα, δεν είναι το, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο είναι. Γιατί, ε, όλα τα υπόλοιπα πραγματικά υπάρχει έχουν Υπάρχει το... όμω ένα αγαπητή που λοιπόν, μου είπε και ένα μικρότερο κομμάτι, αλλά βλέπει που στη Μαγεδονία πήγε 20% που ε, αποφασίζει με βάση αξίες, άειλες και όχι σε ευρώ. Mm. Ναι. Ε, μπορεί να συνδέονται και τα δύο, γιατί ε, ξέρει, κάποιε φορέ ε, αυτοί που δεν παίρνουν ε, τα ευρώ ε, αποκτούν αυτά τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά που λέμε, τα οποία μπορούμε να τα δούμε να διαχέονται σε οποιοδήποτε φάσμα, αυτό, ακόμα και, αυτό και, αυτό και το σου, πιο ακραίο πολιτικού σου, σου, σου. Ε, τόξου. Κλείνοντα, για δώσε μα και την. Πρώτη σου εκτίμηση για τη νέα κυβέρνηση, τι σου εκπέμπει. Κοίταξε, από τη μία είμαι ικανοποιημένο από το γεγονό ότι ο Κυριάκο Τζοτάκη δεν προσφεύγει στον εντυπωσιασμό. Mm. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσουν οι πρωθυπουργοί οι οποίοι α, αλλάζουν τι κυβερνήσει και του υπουργού ανταποκάμισα για να εντυπωσιάσουν. Ε, το, ε. Του άλλαξε όλου τουλάχιστον χαρτοφυλάκια τώρα το ρωτήσω, Ναι, αλλά το κράτησε όμω τη βασική είναι. του ομάδα, δηλαδή από του 27 υπουργού, 20 ήταν υπουργοί και πριν, ε, 3-4 ήταν υφυπουργοί αναπληρωτέ και έγιναν υπουργοί και νομίζω μόνο 3 είναι κύριοι. Καινούργοι, πραγματικοί, πραγματικοί καινούργοι υπουργοί, ο κύριο Κερίδη, ε, ο κύριο Παπαστεργίου και ένα ακόμα, τον οποίο πάντοτε δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι όμω σοβαρό, γιατί έτσι λειτουργούν σωστά οι κυβερνήσει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο να ξέρει να κρατάς το τιμόνι, οι υπουργοί αυτοί είναι έμπειροι πια και ξέρουν να κρατά το τιμόνι. Ο Γιώργο Λορίδη, σωστά. Ήσω γι' αυτό το ξεχνάω, επειδή είναι από το εξοχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Αλλά ε, <laughs> δεν είναι ο μόνο, ξέρει να τα ξεχάσει κι άλλου. Αν <laughs> και εντάξει, είναι έμπειρο πολιτικό πάντω και ήταν στο Υπουργείο Δημασία Τάξη, είχε μια καλή θητεία στο Υπουργείο Δημασία Τάξη, σαν, σαν υπουργό του, του Σμιτ και κυρίω στο Υπουργείο Αθλητισμού, πρέπει να πω. Έτσι. Ε, αλλά το ζητούμενο, όπω είπα και πριν, δεν είναι να ξέρει να κρατά μόνο το τιμόνι. Ε, το ζητούμενο είναι και πού θα στρέψει το τιμόνι. Και θα υπάρχουν πολλά ζητήματα μέσα στη διάρκεια τη τετραετία το που θα στρίψει το τιμόνι. Και στην οικονομική πολιτική και, με το, και σε θέματα αξιακά. Υπουργείο Οικογένεια. Προεκλογικά το είπαν οικογένεια. Με το εκλογικά το είπαν κοινωνική συνοχή και οικογένεια. Mm. Κάτι σημαίνει αυτό. Ε, και στην παιδεία και, και στην υγεία. υγεία. Θα, δηλαδή έχουμε μπροστά μα πολύ, πώ το λέγει ο Χαρίλαος, πολύ τραχανά απλωμένο. Έχει απλώσει ο τραχανάς ναι. όπως λες και ξεκινάμε σιγά σιγά να τον μαζεύουμε, να προσπαθούμε να τον ναι. μαζέψουμε και να τον διαβάσουμε. Μανώλη Κοντάκη, σε ευχαριστούμε για αυτή την Εγώ σα ναι, ευχαριστώ πάντα και για τη συζήτηση, Νικόλ και Παύλη. Και εμείς το ίδιο και το ξέρεις, θα τα ξαναπούμε.